τον αγαπητό Υπουργό των Εξωτερικών. Είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ή θέλετε να πάμε σε ένα ρεπορτάζ και να πάμε στον Υπουργό, ό,τι θέλετε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, με μεγάλη μας χαρά έτσι Καλή σας μέρα. επικοινωνούμε αυτόν τον τρόπο, με μεγάλη μας χαρά πραγματικά από το γραφείο σας, εσείς εμείς εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ για έτσι, για το χρόνο σας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε το εξής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από το εξής, μια παραδοχή. Το λένε και αυτοί που ασχολούνται με το Κυπριακό, το έχετε πει και εσείς πολλές φορές, το έχει πει και ο Πρόεδρος και τα κόμματα. Ίσως είναι η πιο κρίσιμη φάση που πέρασε ποτέ το Κυπριακό. Και το βασικότερο είναι ότι αναμένονται και εξελίξεις. Τέλος του μήνα, μια τριμερής, πιθανότητα μια πενταμερής άτυπη μέσα στο Δεκέμβρη και βέβαια ένα πλαίσιο προκλήσεων από Τουρκία, Κυπριακή ΑΟΣ, Συρία, συνεχείς προκλήσεις και αναφορές λεκτικές. Πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε για όλο αυτό που πάει να συμβεί, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο από ότι μια έχουμε μια αναθεωρητική Τουρκία, είτε αυτό αφορά την συμπεριφορά της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε αυτό αφορά γενικότερα τη συμπεριφορά της στην περιοχή. Δεν είναι μόνο η Συρία. Υπάρχουν και πολλά άλλα ανοιχτά μέτωπα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, από την τουρκική πλευρά. Την ίδια στιγμή όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Η Τουρκία είναι ένα γειτονικό κράτος στην Κυπριακή Δημοκρατία και θα συνεχίσει να είναι ένα γειτονικό κράτος στην Κύπρο. Έχουμε ένα εθνικό πρόβλημα το οποίο εδώ και χρόνια οι διαπραγματεύσεις δεν οδήγησαν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Όντως, το 2017 η προσπάθεια κορυφώθηκε. Δεν οδηγηθήκαμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι υπήρξαν αποτελέσματα από την τελευταία διαπραγματευτική διαδικασία που εν πολλής καθόρισαν και το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού. Δυστυχώς για 2 χρόνια δεν υπήρξε εκείνο που εμείς επιθυμούσαμε, δηλαδή συνέχιση αυτή της προσπάθειας. Να υπενθυμίσω ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο Γενικός Γραμματέας, όταν επιχείρησε να ξεκινήσει ξανά αυτή η προσπάθεια, υπήρξαν αντιδράσεις από πλευράς Τουρκίας, είτε αυτό αφορούσε, για να θυμηθούμε και λίγο την ιστορία γιατί είναι σημαντικό, το διορισμό πριν της κυρίας Λούτ μιας προσωπικότητας από τη Γαλλία. Υπήρξε άρνηση από πλευράς Τουρκίας, υπήρξαν οι δικαιολογίες για τις εκλογικές διαδικασίες στην Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει και επιθυμία και δέσμευση από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας ένα σημαντικό ορόσημο που είναι η συνάντηση στο Βερολίνο. Μια συνάντηση που δικός μας στόχος, είμαι σίγουρος και για τον Γενικό Γραμματέα, θέλω να πιστεύω και για την τουρκοκυπριακή πλευρά, είναι να υπάρξει ένα αποτέλεσμα το Μάλιστα. οποίο θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά. Πριν το Βερολίνο, Μια αγαπητέ κύριε τριμερή Υπουργέ, συνάντηση ναι, που... πριν το Βερολίνο, να ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια αίσθηση κι εσείς, βλέπουμε τους Τούρκους αυτή τη φορά να είναι πιο προσιλωμένοι και πιο στοχευμένοι. Δηλαδή, τι εννοώ. Έρχεται ο Τσαβούσογλου, κάνει προσεκτικές δηλώσεις, βάζει όρους. Λέει, ναι, μένει στην Ομοσπονδία, το συζητάμε, αλλά θέλω και άλλα πράγματα στο τραπέζι. Μετά, θέλω χρονοδιάγραμμα. Θέλω όρους αναφοράς. Κάτι που δεν γινόταν πριν πάμε σε επαφές Κραντς Μοντανά κτλ. Δεν γινόταν πριν. Αυτό σημαίνει κάτι για σας. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ανάγνωση μας όσον αφορά την Τουρκία, γιατί ενδεχόμενες δηλώσεις που γίνονται, ενέργειες που βλέπουμε, όπως αυτές στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην νεκρή ζώνη, δηλώσεις που έγιναν για το θέμα της περίκλησης πόλης της Αμοχώστου, ενδεχόμενα να αποσκοπούν να επιβάλλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλα αυτά που πολύ εύστοχα έχετε περιγράψει, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουν, αν θέλετε, το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Γι' αυτό χρειάζεται ένας πολύ προσεκτικός χειρισμός. Εγώ θα έλεγα
ότι μέχρι και το Βερολίνο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θεωρώ ότι κάποιες δηλώσεις από πλευράς Τουρκίας θα ενισχυθούν. Θα πρέπει στο Βερολίνο να υπάρξει αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό ότι όλα αυτά, και θέλω να το αναφέρω, ο δρόμος για να επαναρχίσει αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε, ή αν θέλετε άνοιξε, στις 9 Αυγούστου με την κοινή συνάντηση των δύο ηγετών στη Λευκοσία, που υπήρξε συναντήληψη επί των όρων αναφοράς. Και θα έλεγα, αγαπητέ Ανδρέα, ότι είναι, αν θέλετε, και μια ώρα που θα κριθούμε όλοι. Σωστό. Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στο Κυπριακό, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως τα περιγράφει πολύ εύστοχα ο Γενικός Γραμματέας, θα κριθούμε σε αυτή την διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Σωστό, έχετε δίκιο, θα κριθούμε όλοι. Αυτό είναι γεγονός, όσοι εμπλέκονται. Πέστε μου κάτι, κύριε Υπουργέ. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής όροι αναφοράς, αυτό δυσκολεύει τα δικά μας θέλω, ούτως ώστε να προσέλθουμε σε ένα διάλογο πιο συγκεκριμένο? Ή πάμε και στην πορεία διαμορφώνουμε τους όρους? Ο πρώτος στόχος της συνάντησης στο Βερολίνο είναι να καθοριστούν οι όροι αναφοράς. Και θεωρούμε την εν λόγω προσπάθεια ότι μπορεί να καταλήξει, ναι, σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Όπως έχω προαναφέρει, στις 9 Αυγούστου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στους όρους αναφοράς. Υπήρξε συναντήληψη στους όρους αναφοράς, και ήταν στη βάση αυτής της συναντήληψης που και οι δύο ηγέτες ενημέρωσαν την κυρία Λούτ. Η κυρία Λούτ ήρθε στην Κύπρο, έγινε αυτή η προσπάθεια που δυστυχώς δεν οδήγησε σε ένα θετικό αποτέλεσμα, για γνωστούς σε όλους λόγους που αφορούν την Τουρκία και την παρέμβαση της, αν θέλετε, σε αυτή την προσπάθεια. Οι όροι αναφοράς θα οδηγήσουν σε ένα ξεκαθάρισμα, επαναλαμβάνω, από τη μια του επιδιωκόμενου στόχου, που για μας δεν υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δηλαδή δεν τίθεται θέμα αλλαγής του επιδιωκόμενου στόχου. Την ίδια στιγμή θα θέσει και το πλαίσιο, γιατί ξέρετε, στο Κράν Μοντανά υπήρξε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που τέθηκε από τον Γενικό Γραμματέα ως αποτέλεσμα των εκεί επαφών του. Ένα αποτέλεσμα το οποίο για πρώτη φορά, αν θέλετε, ανάμεσα σε άλλα, έδωσε και τη σημασία σε αυτό που επιχειρούσαμε για πολλά χρόνια, που αφορά το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων. Και είναι η πρώτη φορά που περιλαμβάνεται, αν θέλετε, ουσιαστικά στις συζητήσεις για επίλυση του Κυπριακού. Και το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης, αυτής της ψυχής του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα, χωρίς σε καμία απολύτως περίπτωση να παραγνωρίζω τις άλλες ψυχές του πλαισίου, θα καθορίσει εμπολής και το τελικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας υπάρχει ξεκάθαρος στόχος, υπάρχει βούληση, πολιτική αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, σε μια πενταμερή άτυπη, που θα έχει σαν στόχο να ξεκινήσει με τη συζήτηση της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού, εμείς πάμε? Κοιτάξτε, η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων προϋποθέτει κάποια δεδομένα. Και πρώτα απ' όλα τον τερματισμό των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Τσαβούσογλου, ότι δεν μπορούμε να συνομιλούμε για χάρη των συνομιλιών. Μάλιστα. Άρα, για να συνομιλούμε και να υπάρχουν πραγματικές προοπτικές θετικής κατάληξης, θα πρέπει να υπάρχει και αυτό το αναγκαίο περιβάλλον, όπως και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας το επιζητά, έτσι ώστε να υπάρχει προοπτική, πραγματική προοπτική θετικής κατάληξης. Άρα, η συνάντηση, η τριμερή συνάντηση που έχουμε ενώπιόν μας, αλλά και μια ενδεχόμενη άτυπη συνάντηση στην παρουσία και των εγκυτριών δυνάμεων, στόχο έχουν να ετοιμάσουν, αν θέλετε, το έδαφος για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Η τριμερής και μια ενδεχόμενη, επαναλαμβάνω, συνάντηση στην παρουσία των εγκυτριών δυνάμεων δεν έχουν στόχο την ουσιαστική διαπραγμάτευση, μάλιστα, αλλά να οδηγήσουν στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Πέστε μου λίγο, επειδή το ζήσατε από πρώτο χέρι και είσαστε και, αν θέλετε, και από τα εργαλεία της όλης ιστορίας, είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα που πήραμε από την Ευρώπη, από τις κυρώσεις που πήραμε? Μπορεί να σταματήσει την πειρατεία των Τούρκων? Με απόλυτη,
με απόλυτη ειλικρίνεια δεν θα μπορούσα να φανταστώ ναι. πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές προκλήσεις αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θεωρώ, βλέποντας και τις γενικότερες εξελίξεις, ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Από εκεί και πέρα θεωρώ σημαντικό ότι λήφθηκαν πέραν των πολιτικών αποφάσεων, αφού η Τουρκία συνέχισε τις ενέργειές της, συγκεκριμένες αποφάσεις για στοχευμένα μέτρα ενάντια σε όλους αυτούς που εμπλέκονται σε αυτές τις παράνομες ενέργειες. Από εκεί και πέρα κανείς δεν πρέπει να παραγνωρίζει, και πρώτα απ' όλα εμείς που θέλω να πιστεύω ότι γνωρίζουμε πολύ καλά την Τουρκία, ότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία, πέραν του τι κάνει στην Κύπρο, ναι. είναι μια χώρα που έχει εισβάλει δύο φορές στην Συρία, παραβιάζοντας την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία ενός γειτονικού κράτους, παραβιάζει σχεδόν καθημερινά την εδαφική κυριαρχία του Ιράκ, εμπλέκεται σε πολλές άλλες κρίσεις στην περιοχή μας, για να φέρω για παράδειγμα τη Λιβύη, υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα με άλλες χώρες, και έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε, αυτή τη χώρα. Αυτή τη χώρα που την ίδια στιγμή, όπως είχα πει και στην αρχή της παρέμβασής μου, είναι ένα γειτονικό κράτος και η γεωγραφία δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα πρέπει, με όποια μέσα έχουμε στη διάθεσή μας, είτε διπλωματικά, είτε πολιτικά, είτε νομικά, είτε οικονομικά, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, αυτή την αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας, που, ξέρετε, δεν προβληματίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία. Προβληματίζει και όλα τα γειτονικά κράτη. Γιατί αντιλαμβάνεστε, κανένα κράτος δεν επιθυμεί να έχει ως γείτονα μια χώρα η οποία αμφισβητεί βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, μάλιστα. αμφισβητεί βασικές αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας, μια χώρα η οποία, αν θέλετε, δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Αλλά την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω, εμείς, η μοναδική επιλογή που έχουμε ενώπιόν μας είναι να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση πραγμάτων, σε μια λύση του Κυπριακού που θα έχει ως αποτέλεσμα και την ομαλοποίηση των σχέσεών μας με την Τουρκία. Έτσι. Αυτή είναι η ξεκάθαρη πολιτική μας βούληση, αυτός είναι ο ξεκάθαρος πολιτικός μας στόχος και προς αυτή την κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, εργαζόμαστε. Είμαστε καταδικασμένοι, κύριε Υπουργέ, με αυτή την Τουρκία να συνομιλούμε για να λύσουμε το πρόβλημα το δικό μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θέλουμε, δεν θέλουμε, έτσι είναι τα πράγματα, πέρα από τη ακριβώς. γεωγραφική θέση της, έτσι. Να, πέστε μου κάτι, εμείς τώρα λίγο, επειδή... Πέστε μου, ναι, παρακαλώ. Όχι, συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση σας σε σχέση με την Τουρκία και θα ήθελα να αναφέρω, γιατί ακούγεται και κάποιες φορές στο δημόσιο διάλογο. Ο στόχος μας είναι η μετατροπή αυτής της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου ή, αν θέλετε, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, μιας περιοχής πολλά υποσχόμενης, μιας περιοχής με πολλές προκλήσεις, αλλά και πολλές ευκαιρίες, αν υπάρξει συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, να υπάρξει συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς, στη βάση κάποιων αρχών, οι οποίες, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανένα. Και αυτές οι αρχές θα ξεκινούσε από τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με ένα κράτος όταν εκείνο το κράτος δεν σέβεται βασικές αρχές όπως η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία ενός κράτους. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ανήκουμε στην Ευρώπη, είμαστε ισότιμοι εταίροι, έχουμε στήριξη. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, αυτό της εξωτερικής πολιτικής μας. Νιώθω ότι ακροβατούμε μεταξύ δύο υπερδυνάμεων. Εμείς σε ποια βάρκα γέρνουμε περισσότερο, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι σχέσεις, ειδικά με τις δύο υπερδυνάμεις αυτές. Αλλά νιώθω ότι ακροβατούμε μεταξύ αυτών των δύο, Ρωσίας και Αμερικής. Εσείς που έχετε τις επαφές, πώς το εισπράτετε αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, θέλω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο να πω ότι αυτό το δίλημα, αν θέλετε, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω ως τέτοιο, έχει λυθεί το 2004 με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε και ρόλο και λόγο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τίθεται θέμα επιλογής ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ρωσική Ομοσπονδία.
Και είναι γι' αυτό το λόγο που σε αρκετές των παρεμβάσεων μας προς τις Βρυξέλλες, ένα από τα βασικά, αν θέλετε, επιχειρήματα τα οποία προβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ανάγκη ενεργότερης εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί κακά τα ψέματα, και όταν είσαι μέλος μιας οικογένειας, θα πρέπει να είσαι απόλυτα ειλικρινής, σε αυτήν την περιοχή, η οποία γυτνιάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, υπάρχουν όλες αυτές οι κρίσεις και σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχει η αναγκαία εμπλοκή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι δρόντες στην περιοχή μας, όπως για παράδειγμα ο αραβικός κόσμος, με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε. Έχουμε κοινές ανησυχίες, κοινές προσεγγίσεις, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές μέσα από τις κοινές συναντήσεις που έχουμε, την ανταλλαγή απόψεων που έχουμε και με τα γειτονικά κράτη, και θεωρώ ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει σαφώς να έχουμε ένα πιο ξεκάθαρο και ενεργό ρόλο στα τεκτενόμενα της περιοχής. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όποια και αν είναι η εξέλιξη, για παράδειγμα, στη Συρία, αυτός που θα επηρεαστεί περισσότερο δεν είναι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι ούτε η Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό. Είναι γι' αυτό το λόγο που, επαναλαμβάνω, επιδιώκουμε και, αν θέλετε, κάνουμε την υπόθεση στις Βρυξέλλες, θέτουμε την αναγκαιότητα να υπάρξει μια πιο ενεργός εμπλοκή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέστε μου κάτι τελευταίο. Αυτή η σχέση που έχει αναπτύξει τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, η Τουρκία, η Ρωσία με την Τουρκία, εγώ την ονομάζω οικονομική και ευκαιριακή ίσως, συγκυριακά. Αλλάζει τη θέση της Ρωσίας απέναντι στο Κυπριακό, διότι ο κύριος Λαυρόφ, τα ξέρετε καλύτερα, είναι ίσως ο πιο βαθύς γνώστης του Κυπριακού από όλους τους εν ζωή πολιτικούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν στήριγμα η Ρωσία και ο Λαυρόφ στον αγώνα του Κυπριακού λαού και στο Συμβούλιο Ασφαλείας και με δηλώσεις τους και σε διάφορα φόρα. Έχει αλλάξει, νιώθετε εσείς, αυτή η πολιτική? Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας ότι η σχέση της Ρωσίας με την Τουρκία αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα το πώς λειτουργούν τα κράτη σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα όπως Σωστό. Αυτό που βιώνουμε σήμερα. Τα κράτη λαμβάνουν αποφάσεις στην βάση το πώς θεωρούν ότι εξυπηρετούνται καλύτερα γεωστρατηγικά τους συμφέροντα και όχι μόνο. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που υπάρχει η σχέση της Τουρκίας με την Ρωσία. Η δική μας επιδίωξη και, αν θέλετε, η κατεύθυνση στην οποία εργαζόμαστε είναι ότι αυτή η σχέση, αφού και οι δύο χώρες θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον τους και κανένα τρίτο κράτος δεν μπορεί να τις, αν θέλετε, να δημιουργήσει είτε προβλήματα είτε δυσκολίες, είναι να μην γίνεται εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ειδικά όσον αφορά το Κυπριακό, λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, και την τελευταία συζήτηση για το θέμα της περίκλησης της πόλης της Αμοχώστου στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις όλων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και ειδικά των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, και πιο συγκεκριμένα έρχομαι στο ερώτημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχετε θέσει, η θέση της ήταν ξεκάθαρη περί των παράνομων ενεργειών ή σκέψεων, αν θέλετε, για οποιαδήποτε ενέργεια μέσα στο οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με την περίκληση της πόλης Αμοχώστου. Άρα, παρά τις εξαίρετες σχέσεις όπως τις βιώνουμε αυτή τη στιγμή που μιλούμε, όσον αφορά το Κυπριακό, σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας δεν έχουμε μέχρι στιγμής, αν θέλετε, δει μια διαφορετική προσέγγιση από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το χρόνο σας και τον τρόπο αυτού επικοινωνίας μας. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δουλειά βέβαια, έτσι, και με δύναμη πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Γενικότερα, και καταλήγω με αυτό, ζούμε σε μια περίοδο όπου υπάρχουν πολλές αλλαγές, πολλές εξελίξεις οι οποίες, αν θέλετε, επηρεάζουν γενικότερα τους συσχετισμούς σε διεθνές επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και είναι γι' αυτό το λόγο που και εγρήγορση χρειάζεται, αλλά και συνεχής διαβούλευση με τα γειτονικά κράτη, έτσι ώστε να δούμε πώς μέσα από κοινές δράσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν οι εξελίξεις, να αντιμετωπιστούν οι εξελίξεις και να δημιουργηθούν δεδομένα τα οποία θα είναι προς όφελος όλων
των κρατών της περιοχής χωρίς κανένα αποκλεισμό. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι σήμερα εφικτό σε κανένα κράτος από μόνο του να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Χρυστοδουλίδη. Πάμε στον Ευρωβουλευτή μας, τον Λουκά του Φουρλά. Τον έχουμε μαζί μας. Αγαπητέ μου, καλέ συνάδελφε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Αντρέα μου. Καλημέρα και στους φίλους. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά διάβαζα χτες αυτή